πάρει δεν τα κατάφερα, ρε φίλε. Δεν θέλω, δεν θα την κάνουμε ούτε σήμερα την κουβέντα. Αύριο θα την κάνουμε. Δεν με... Πολύ καλή. Γιώργο, βέβαια. Δεν τα πήγα καλά με τον χρόνο. Με πρεσάρανε λίγο ο Στέργιος και ο Νίκος χθες το απόγευμα να με ρωτήσουν επί τούτου και έβαζα συνεχώς άνω και κάτω τελεία. Λέω, αφού μου είπε ο Γιώργος να μιλήσουμε αύριο, σήμερα δηλαδή, και, δεν θα πω τίποτα. Και το λέω από την αρχή της εκπομπής, αλλά τελικά δεν τα κατάφερα. Εγώ φταίω. Δεν φταίει κανένας άλλος. Εγώ φταίω, αλλά θα την κάνουμε. Θα την κάνουμε. Κάνε ένα δύο ώρα αργότερα. Συνέχισε το. Επέκτηνε το. Θα βγούμε μαζί, άμα είναι το απόγευμα στο pressing. Το δέχομαι. Να σπάσουμε τη σιωπή μας. Ναι, γιατί θέλω, επειδή ήσουν μέσα σε όλο το χαμό και τα παρακολουθούσες και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά, χωρίς διακοπές, με διακοπές το μας, δηλαδή, αποδυτήρια, γι' αυτό θέλω να την κάνουμε την κουβέντα, έτσι τώρα την χαλαρή. Δεσμεύομαι για αύριο. Δηλαδή, χθες είπα ότι σήμερα θα έχουμε περισσότερο χρόνο, αλλά δεν τα κατάφερα. Δεν μου αρέσει που δεν τα κατάφερα, τέλος πάντων τώρα έγινε. Τι έχουμε από εκεί, εκτός από την πρόταση της ημέρας? Νομίζω ότι όλες οι ομάδες, ειδικά αυτές που έχουν το ευρωπαϊκό εισιτήριο πλέον, ίσως και αυτές που το γνωρίζαν θα το έχουν, μεταξύ αυτών ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά, θα έπρεπε ίσως να είχαν κινηθεί λίγο γρηγορότερα για το θέμα των ανανεώσεων και των ποδοσφαιριστών που θα θέλαν να κρατήσουν στο ρόστερ τους για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Βέβαια, νομίζω ότι το πρόσεξε εσύ, το πρόσεξα και εγώ στη διάρκεια του τελικού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ για μία ακόμη χρονιά, όπως και ο Άρης σε πολύ μεγάλο βαθμό, η ενδεκάδα του στηρίχθηκε στην ενδεκάδα του πέρσι του πρόπερσι. Έτσι. Θα πρέπει να το πούμε αυτό. Ναι, ναι. Και έτσι φτάσανε στην επίτευξη των στόχων. Με προσθήκες και όχι με στήριγμα τα νέα πρόσωπα. Ίσως ο Άρης λίγο παραπάνω, αλλά ο ΠΑΟΚ κατά κύριο λόγο σε αυτή την ομάδα η οποία μεγάλωσε στον χρόνο και είναι δύσκολο βέβαια να διαχειριστεί κανείς και να αντιμετωπίσει τον χρόνο στον αθλητισμό. Από πλευράς αντοχών και όχι κάτι διαφορετικό. Τέλος πάντων, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ είναι επόμενο να κινούνται στους δικούς ρυθμούς. Η ΑΕΚ ίσως εξ αποστάσεως λόγω του ότι ο Αλμίδα δεν είναι στην Αθήνα. Η εθνική μας ομάδα, η οποία βρίσκεται στους δικούς ρυθμούς προετοιμασίας υπό τις οδηγίες του Πογέτ, αναμένοντας και τους υπόλοιπους να ενσωματωθούν για τα παιχνίδια του Nations League στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιούνιου. Ο Ολυμπιακός με τους δικούς του μεταγραφικούς στόχους, κυρίως στο προσκήνιο. Αυτό το όνομα του Ζάχαβη, ο Παναθηναϊκός στην επόμενη μέρα της κατάκτησης του κυπέλου. Ο Λίμπερο βάζοντας βιντεάκι με την πρόταση της ημέρας εχθές στο Instagram, όπου πέρασε αυτό το 370, είχε φτάσει παρακαλώ προμηθές λίγο πριν το τζάμπολ και απορούσε γιατί και το έλεγα και το επανέλαβα και στα παιδιά το απόγευμα. Έτσι αυτό το 95-82 για την ομάδα του Μάκη Γιατρά που θεωρώ ότι θα σκουπίσει την ΑΕΚ. Αύριο στην Πάτρα και θα τελειώνει την υπόθεση πρόκριση και μας δικαίωσε σε μια απόδοση στην οποία όταν συζητούσαμε μαζί ήταν στο 2.67. Πέρασε και η νίκη του Ολυμπιακού στο 4-3-60 το απόγευμα όταν βγήκαμε στην εκπομπή για το handball που πήρε το πρωτάθλημα απέναντι στην ΑΕΚ. Μόνο το γερμανικό μπαράζ από το Αμβούργο για μία ακόμη φορά έμεινε στη Zweite Liga περαστικά του. Και σήμερα θα σας στεναχωρέσω γιατί θα δώσει 56 για την ομάδα του Ντάλλας, τουλάχιστον να μην τους σκουπίσουν οι Warriors και να κάνουν στο μία νίκη. Γιατί να μην τους σκουπίσουμε, ρε, να αράξουμε λίγο. Να μην γίνει πρόκριση, δε συγκιώρο μπροστά στον κόσμο. Να μην γίνει το 4-1 εκεί. Και αυτό, εντάξει. Okay. Άρα να πω το Steve. Εμείς οι Warriors. Το Steve να παίξει, χαλαρά να παίξει σήμερα. Ναι, και να το κάνουμε έτσι. Και θέλουμε έσοδα στο επόμενο sold out, στο 4-1. Και έχω και αβαντάζ έδρας είτε με Miami είτε με Celtics, έτσι. Έχω αβαντάζ. Κάρισε, το σήκωσα, πάρει. Το σήκωσα, απλά ενημερώνω και τους υπόλοιπους, ναι. Μήπως έχει βγάλει και εισιτήρια να πεταχτείς. Όχι, λέω μήπως αυτός που θα κερδίσει το δώρο της Κοσμοτέ, που ναι, θα πάει να δει δύο τελικούς, θα είμαι εγώ η επιλογή του να με πάρει μαζί του, δηλαδή. Γιατί το δύο θα πάρει. Να το ευχηθώ. Και να το ευχηθώ ολόκληρο. Έχω ένα κλάψιμο τις τελευταίες μέρες, μήπως θα τα καταφέρω. Ευχαριστώ, Πάρη. Θα τα πούμε αύριο. Καλά, να είσαι καλά.